να κάνει την προσευχή, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένας που να γυρίσει και να του πει ότι υπήρχε κάποια σπίθα και γι' αυτό πήρε φωτιά ο βωμός. Έτσι λοιπόν και έγινε. Τρεις φορές ρίξαμε άπλετο νερό πάνω στο βωμό αυτό. Και μετά μόλις έπεσε φωτιά από τον ουρανό και ξαφνικά κάηκαν τα πάντα. Λοιπόν, αυτή την πίστη απέτσι γιορτής. Το φέρνουμε στη σημερινή κοινωνία. Κάπου μέσα ένα χωριό, επειδή δεν έβρεχε και είχαν πρόβλημα με τα οροκτήματά τους, πήραν απόφαση να βγουν με τον παπάδες στην πλατεία να κάνουν μία δέηση, να παρακαλέσουν τον Θεό να βρέξει. Και μαζεύτηκε όλο το χωριό εκεί, ξέρετε. Λοιπόν, από όλους αυτούς που μαζεύτηκαν, ένας μόνο πήρε ομπρέλα. Ένας μόνος πίστεψε ότι αυτό το αίτημα που θα έκαναν στο Θεό, ο Θεός θα τους το έδινε. Από όλο το χωριό μόνο ένας πήγε με την ομπρέλα εκεί. Κανένας άλλος λοιπόν δεν το συμπεριστατικό, αλλά μας δείχνει πάντοτε την αλήθεια την οποία αντιπροσωπεύει σήμερα στην κοινωνία μας. Μπορεί όλοι να πιστεύουμε, εδώ, χρόνια πολλά σε όλους ευλογημένα, υγεία και πάνω απ' όλα.